της πέμπτης υποδρομίας. Οδηγείται και ο Δεύκυος. Πάμε για κίνηση. Έχει δοθεί η κίνηση της πέμπτης υποδρομίας, καθυστερεί νέφια γύρω στα 4-5 μίκη. Για την πρωτοπορία 30 φιλένια. Σήμερα θα οδηγήσει την υποδρομία. Πιο πίσω έρχεται ο Ντάρι να είναι σε καλή θέση και μάλιστα θέλει να είναι στην πρωτοπορία με την 30 φιλένια. Σε γρήγορο ρυθμό θέλει να οδηγήσει ο Ντάρι με την 30 φιλένια. Ο Βάσκοφ έχει τοποθετηθεί στην τέταρτη θέση. Τρίτος είναι ο Ελ Κακουίνο. Εσωτερικά είναι ο Κούρμουζος. Πιο πίσω τρέχει η Μπέλλα με τον Δεύκυο. Πίσω είναι ο Βιτής Λάιτ, ο Νόστος και τελευταία η Νέφια. 30 φιλένια πάντα δίπλα με τον Ντάρι. Ο Βάσκοφ μαζί με τον Ελ Κακουίνο ακολουθούν. Ο Κούρμουζος είναι και αυτός κοντά. Πιο πίσω προσπαθεί ο Νόστος τώρα να κάνει ανεβάσμα. Πάμε για το τελευταίο 500 άρι. Δίπλα ο Ντάρι από την 30 φιλένια. Ο Ελ Κακουίνο, ο Κούρμουζος που ψάχνει το πέρασμα και θα περάσει από τον Βάσκοφ, ο οποίος χάνει τον διάδρομο εδώ και μένει πίσω. Ο Ντάρι θέλει να κάνει επίθεση στην 30 φιλένια. Ο Ελ Κακουίνο επίσης κάνει επίθεση. Ο Κούρμουζος, να και ο Νόστος, ο οποίος είναι στην απόσταση εξωτερική, όμως φαίνεται ότι είναι δυνατός. Κάνει επίθεση ο Κούρμουζος στον Ντάρι, ο Νόστος έχει ακολουθήσει αυτό το ανέβασμα και φαίνεται να έχει την δύναμη με τον Κούρμουζο και τον Νόστο τώρα να δίνουν την μάχη για την νίκη. Πιο πίσω προσπαθεί να μείνει και ο Ντάριο. Ο Κούρμουζος έχει το πλεονέκτημα από τον Νόστο. Ο Κούρμουζος είναι στο ένα μήκος. Ο Κούρμουζος θα κερδίσει. Νόστος, Ντάρι και Δεύκυος. Κούρμουζος λοιπόν. Βλέπουμε τελευταία μέτρα με Κούρμουζο, Νόστο και Ντάρι. Ξεχωρίζουν. Και ο πίσω είναι ο Δεύκυος, το φαβορί, μένει εκτός τετρακάστ.